Το ανάδειξέ το στο κομμάτι το νομικό έχει καλεσμένη την κυρία Ελένη Λάζαρη, εκλεκτή δικηγόρο, μάχημη δικηγόρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα κοντά μας και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Είστε δικηγόρος και κατεβήκατε και πρόσφατα σε εκλογές ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Ζωγράφου, νομίζω, έτσι δεν είναι? Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική πρόσκλησή σας να έρθω στην εκπομπή σας και να με φιλοξενήσετε. Είμαι ενεργή μαχόμενη δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κατέβηκα για πρώτη φορά στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με την παράταξη της Δημάρχου Τίνας Καφατσάκη, όλοι μαζί για την πόλη μας, ανεξάρτητη δημοτική παράταξη. Η απόφασή μου αυτή λήφθηκε από την αγάπη μου για τον κόσμο και την κοινωνία, με μέλημά μου να προσφέρω στην τοπική κοινωνία στο Δήμο μου, το Δήμο Ζωγράφου. Φυσικά έχω μια σχετική εμπειρία με το συνδικαλισμό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είμαι ενεργό μέλος του συνδικαλιστικού φορέα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014. Έχω δική μου διαδικτυακή ομάδα, η οποία ονομάζεται Ένωση Ανεξάρτητων Δικηγόρων Ελλάδας. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα προβλήματα των δικηγόρων. Πρέπει ο καθένας μας που θέλει να έχει κάποια συνδικαλιστική δράση να είναι ενεργός και να βάζει το δικό του λιθαράκι για την επίλυση των προβλημάτων του σώματος των δικηγόρων. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω διδάσκεται και στη σχολή Αστιφυλάκων. Έχω διδάξει στη σχολή Αστιφυλάκων από το 1999 έως το 2001. Επίσης, το μάθημα που δίδαξα ήταν αστικό δίκαιο, αρχές αστικού δικαίου. Επίσης, δίδαξα και στη σχολή ανθιπαστυνόμων, στοιχεία εργατικού δικαίου, πάρα πολύ καλή εμπειρία. Και διατέλεσα και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Εκεί φροντίσαμε τρεις δικηγόροι για την κωδικοποίηση και τροποποίηση της κείμενης ιατρικής νομοθεσίας. Εκτός λοιπόν από το κομμάτι της νομικής επιστήμης, το οποίο το υπηρετείτε πάρα πολύ καλά, θα θέλαμε έτσι να ρωτήσουμε τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τα κοινά και πώς ακριβώς σας ενδιαφέρει γενικότερα η πολιτική. Θα θέλατε έτσι να ασχοληθείτε πιο ενεργά? Το μέλημά μου, το κύριο μέλημά μου είναι να ασχοληθώ βεβαίως ενεργά. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο τομέα ακριβώς, αλλά επειδή όλοι βιώνουμε καθημερινά προβλήματα, πρέπει να εφευρίσκουμε λύσεις επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Γι' αυτό και η πρώτη μου δειλή συμμετοχή, σε εισαγωγικά δειλή, γιατί είναι τολμηρή κατά κάποιο τρόπο, ήταν να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, εμένα δεν μ' αρέσει να κάνω αλματώδη βήματα. Μ' αρέσει σιγά-σιγά να προσφέρω στην τοπική μου κοινωνία και αργότερα, όταν δεχτώ και αποδεχτώ κάποιες προσκλήσεις, βεβαίως και να ασχοληθώ πιο ευρύτερα στην πολιτική. Σε σχέση με τη συνδικαλιστική σας δράση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ποια είναι η εμπειρία σας και ποιοι στόχοι σας θα θέλετε να μας αναφέρετε? Βεβαίως, όπως σας προανέφερα, ασχολούμαι ενεργά με το συνδικαλισμό εδώ και 4 χρόνια. Έχω δική μου διαδικτυακή ομάδα, στην οποία καταγράφονται τα καθημερινά προβλήματα των δικηγόρων. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή μου όμως διαδικτυακή, είναι και πρακτική. Δηλαδή, προσπαθώ να εφεύρω λύσεις σχετικά με τα προβλήματα των δικηγόρων και να αποτελέσω με τη συμμετοχή μου ένα λιθαράκι να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχω εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά είμαι αυτόνομη. Την περίπτωση που θεωρώ ότι κάποιο πρόβλημά μας πρέπει να επιληθεί, απευθύνομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο με αίτησή μου, η οποία συζητείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και βγαίνει κάποια απόφαση. Mm-hmm. Σε 2 χρόνια έχουμε πάλι εκλογές δικηγορικές. Σκέφτομαι να κατέβω με μία παράταξη ή ως αυτοδύναμη. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον, θα δείξει. Προς το παρόν ασχολούμαι με τα προβλήματα των δικηγόρων. Δηλαδή, δεν είμαι μόνο μαχήτρια και μαχόμενη δικηγόρος να πηγαίνω στα δικαστήρια και στις δίκες. Συζητάω τα καθημερινά προβλήματα με συναδέλφους μου,
στα δικαστήρια, σε καφέ, δια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Οι δικηγόροι με αγαπάνε, με εμπιστεύονται. Και από εκεί και πέρα κάνω έναν αγώνα που πιστεύω με το δικό μου λιθαράκι συμμετοχής να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας πιο ενεργά και πιο μαχητικά. Άρα, εκτός από τους πελάτες, τους οποίους εκπροσωπείτε, εκπροσωπείτε ουσιαστικά και τους δικηγόρους. Είναι ενδιαφέρον το ότι ένας δικηγόρος έχει σχέση και με τη μία και με την άλλη πλευρά, νομίζω. Βεβαίως, βεβαίως. Ίσως έχει και μια πιο σφαιρική αντίληψη, τελικά. Βέβαια, γιατί όλοι βιώνουμε τα καθημερινά μας προβλήματα και κάποιοι πρέπει να σταθούν στα προβλήματα αυτά και να δώσουν λύσεις προς επίλυσή τους. Μια και μιλάμε λοιπόν για προβλήματα, πάμε να δούμε ένα πρόβλημα χαρακτηριστικό με το οποίο θα θέλατε να ασχοληθείτε στο Δήμο Ζωγράφου προς επίλυση και ένα πρόβλημα χαρακτηριστικό λοιπόν από τις εμπειρίες και τις συζητήσεις που έχετε με άλλους συναδέλφους μέσα από το διαδικτυακό αυτό blog. Κοιτάξτε, στην τοπική αυτοδιοίκηση σας είπα κατέβηκα με την παράταξη της Δημάρχου Τίνας Καφατσάκη με σκοπό να εκλεγώ και να συμμετάσχω στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσω να εφεύρω με τη δική μου συμμετοχή κάποιες λύσεις προς επίλυση των καθημερινών προβλημάτων στην τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή δεν εξελέγει, δεν μπορώ κι εγώ ως υποψήφια να μπορέσω να βοηθήσω όσους εκλέγησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, νιώθω την χαρά και την τιμή να είμαι κοντά σε αυτούς που εκλέγησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου και να βοηθήσω κι εγώ από κοντά. Από εκεί και πέρα τώρα τα επόμενα βήματά μου δεν μπορώ να σας τα πω με ακρίβεια, θα δούμε, ο χρόνος θα δείξει, αρκεί να υπάρξει διάθεση για δουλειά και προσφορά. Και όσον αφορά το χώρο της δουλειάς σας, δηλαδή κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι και θα θέλετε να σταθείτε στο πλάι τους. Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι με τα ασφαλιστικά ταμεία, με τις εισφορές μας, με τους φόρους, με την ανεργία. Πολλοί δικηγόροι αναγκάζονται και κλείνουν τα δικηγορικά τους γραφεία διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τα φορολογικά βάρη, τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Εγώ στέκομαι δίπλα σε αυτά τα προβλήματα και κυρίως τους αδύναμους δικηγόρους οικονομικά. Mm-hmm. Υπάρχουν άστεγοι δικηγόροι επαγγελματικά που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το γραφείο και να κάνουν έδρα το σπίτι τους, την οικία τους. Mm-hmm. Σε αυτό πρέπει να βρεθεί κάποια λύση για τους αδύναμους δικηγόρους. Έχω καταθέσει αίτηση βέβαια στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών η οποία βέβαια δεν έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα για να υπάρξουν κάποια γραφεία για τους... Ο Σύλλογος δηλαδή να βοηθήσει όσο μπορεί να υπάρξουν κάποια γραφεία για τους αδύναμους οικονομικά δικηγόρους και τους άστεγους εξοπλισμένα με όλα τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δικηγόρος για να δουλέψει σωστά, επαγγελματικά. Ωραία. Ευχόμαστε λοιπόν κάθε καλό και καλή τύχη σε όλες αυτές τις τις ενέργειες που σκοπεύετε να κάνετε και μακάρι να είναι αρρωγή και η αρμόδιοι φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν η νομική μας ενημέρωση στο Αναδειξέτο με την κυρία Ελένη Λάζαρη, μάχημη δικηγόρο. Ευχαριστούμε.